Δεν μπορείς να βγεις από την κρίση χωρίς ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έρχεται μέσα από, μέσα από επενδύσεις, δημόσιες ευρωπαϊκές επενδύσεις και ενίσχυση της καινοτομίας. Όχι μέσα από τη μείωση του εργασιακού κόστους, μέσα από τη μείωση του κόστους παραγωγής. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή αποεπένδυση. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα συνδυασμό λύσεων με αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν μπορεί να είναι βιώσιμο ένα χρέος όταν πλησιάζει το 200% του ΑΕΠ. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν από 3 χρόνια, όχι σήμερα. Έστω να γίνει τώρα μέσα από μια ευρωπαϊκή λύση αμοιβαιοποίησης των χρεών και διαγραφής μέρους του χρέους, κατά την άποψή μας, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεύτερον, μέσα από την παροχή ρευστότητας από τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς για τις αναπτυξιακές επενδύσεις προκειμένου να αυξηθεί το ΑΕΠ, να παραχθεί πλούτος και να ενισχυθεί βεβαίως και η απασχόληση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από ένα συνδυασμό δράσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση της Κομισιόν. Να αγοράσει δηλαδή ομόλογα να παράσχει ρευστότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα οδηγηθούν αποκλειστικά σε παραγωγικές επενδύσεις και σε επενδύσεις σε τάσεις εργασίας. Και βεβαίως δεν απαξιώνω την ανάγκη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αλλά στην κατεύθυνση της αποτελεσματικότητας του κράτους και της πιο δίκαιης κατανομής των βαρών. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει διαλυθεί η μεσαία διαστρωμάτωση, αλλά οι πλούσιοι συνεχίζουν να μην πληρώνουν φόρους. Η λίστα Λαγκάρντ είναι ακόμα στα συρτάρια κάποιων υπουργών ή κάποιων υπηρεσιών. Και τέλος, βεβαίως, αύξηση της ζήτησης. Αύξηση των χαμηλών μισθών. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Αυτά είχαν γίνει μετά την κρίση του 1929 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν λέμε τίποτα επαναστατικό ή τίποτα καινούργιο.